κάθε φορά δηλαδή να έχουμε το κακό στο μυαλό μας. Πες τα αυτό. Ναι, αλλά γιατί όμως τώρα, γιατί σε αυτή τη χρονική στιγμή ξαφνικά να σκάσει αυτό το πράγμα ότι τα μάζεψε και έφυγε και... Νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει ξαναγραφτεί για τη Ζέτα και τον Μιχάλη ότι έχουν χωρίσει. Εγώ πρώτη φορά το διάβασα. Ναι, εγώ θυμάμαι και στο παρελθόν. Μέσα σε αυτά τα χρόνια ξανά είχαν γράψει ότι δεν υπήρχαν σύννεφα στη σχέση του, ότι δεν ήταν μαζί κτλ. Και πάντα έβγαιναν, οι ίδιοι δεν έχουν βγει ποτέ σχεδόν, κάποιες φωτογραφίες, κάποια παπαρατσικά που επιβεβαίωναν ότι τελικά είναι μαζί. Ναι. Έτσι όπως φαίνεται έγινε και στην Κύπρο. Αλλά εντάξει, έχουμε και μεγάλη καούρα. Είναι τη μόδα. είναι στα καλύτερα το τσούρο σήμερα. Μεγάλη καούρα έχουμε για έναν απλό λόγο. Γιατί τη Ζέτα είναι φίλη μου. Την συμπαθώ, την αγαπώ. Θα είχαμε αν χώριζε, αφού δεν χώριζε ποτέ. Ναι, και επίσης εμένα το γεγονός ότι κάθε φορά τις βάζουν σαν η μικρό υστερόγραφο στις φήμες περί χωρισμού, ότι προφανώς ο χωρισμός έγινε γιατί ούτε αυτή η σχέση κατέληξε σε γάμο, εμένα προσωπικά με εκνευρίζει πάρα πολύ. Γιατί κανένας δεν ρώτησε ποτέ τη Ζέτα αν η Ζέτα είναι φερρυπίν μανιακή με το γάμο. Αν θέλει οπωσδήποτε να παντρευτεί, μπορεί να μην θέλει η κοπέλα. Μπορεί να τη αρέσουν οι μακροχρόνιες σχέσεις που δεν καταλήγουν σε γάμο. Αν ήθελε να παντρευτεί, θα είχε παντρευτεί, φαντάζομαι. Όχι ότι πλέον δεν μπορεί, αλλά θα το είχε κάνει. Δηλαδή είχε μακροχρόνιες σχέσεις, θα το είχε κάνει. Φαντάζομαι ότι δεν θα θέλει να παντρευτεί η κοπέλα. Πιθανότατα. Φαντάζομαι ότι κάθε γυναίκα, αν θέλει να παντρευτεί, θα μπορεί να έχει μια τέτοια επιλογή. Ο γάμος δεν είναι σαν το παιδί που το παιδί από μια ηλικία και μετά και να θες να το κάνεις δεν μπορείς. Ναι. Είναι βιολογικό το θέμα. Το γάμο τον κάνεις και στα 109, αν θέλεις. Δεν έχει να κάνει. Χρόνια με τον άλλον, όπως είναι η Ζέτα με τον Μιχάλη, είναι σαν να είσαι παντρεμένος. Ακριβώς. Καμία διαφορά δεν έχει. Ωραία. Όπως νιώθετε, παιδιά, όπως είστε καλά, θέλετε να είστε μαζί, αρκεί να είσαστε καλά. Εγώ είμαι πάντα υπέρ του. Πώς είναι? Κάτι άκουσα. Α, ναι. Μου ήρθε ένα μήνυμα, να δω. Μισό λεπτό. Ορίστε. Καρδιές. Από το κορίτσι μου. Σ' αγαπώ κι εγώ πολύ. Ποιο κορίτσι? Και τα εννοούσα όλα όσα είπα. Τη Ζέτα. Ναι. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας και σ' αγαπάμε πολύ. Να το ξέρεις. Ζέτα, πολλά φιλιά.